τρελή αερομαχία μεταξύ ρωσικού και ουκρανικού ντρόουν. Ποιο καταρρίφθηκε? Ένα ρωσικό ντρόουν, σημαδεμένο με το χαρακτηριστικό Z των Ρώσων, φαίνεται πως έχασε αερομαχία εναντίον παρόμοιου ουκρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος. Ένα ρωσικό ντρόουν 4 ελίκων DJI Mavic λοιπόν φαίνεται πως καταρρίφθηκε από ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος σε αερομαχία, σύμφωνα με λεγόμενα της σελίδας Class Report στο Twitter. Βέβαια, ο λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έμεινε στα λόγια, αφού δημοσίευσε και υλικό που υποστηρίζει πως επιβεβαιώνει το συμβάν. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει ένα ρωσικό drone με ένα μαύρο γράμμα Z γραμμένο πάνω του να δέχεται επίθεση από ουκρανικό drone. Ρωσικό drone, σημαδεμένο με το γράμμα Z, καταρρίφθηκε από ουκρανικό drone, γράφει το μήνυμα της σελίδας. Στα μέσα του Οκτωβρίου, ο Ουκρανός παρουσιαστής και ακτιβιστής Σέρια Πριτούλα μοιράστηκε στο διαδίκτυο υλικό που δείχνει μια παρόμοια αερομαχία μεταξύ ρωσικού και ουκρανικού drone, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν και τα δύο drones 4 ελίκων DJI Mavic. Μονομαχία σε στήλη Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ουκρανικό drone Mavic, το οποίο παραδόθηκε σε μια αερομεταφερόμενη μονάδα στην περιοχή του Ντονιέτσκ, καταστρέφει ρωσικό εχθρό. Απίστευτο, δήλωσε στο Twitter. Το DJI Mavic είναι στην πραγματικότητα ένα drone εμπορικής χρήσης, που όμως τελευταία χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία. Η DJI, η εταιρεία που κατασκευάζει αυτό το drone και πολλά άλλα, ιδρύθηκε περίπου 15 χρόνια πριν. Ο σκοπός της εταιρείας ήταν να εξερευνήσει την τεχνολογία των drones, κυρίως στοχεύοντας στην καταγραφή βίντεο από σημεία που ήταν αδύνατο ή δύσκολο να βρεθεί ανθρώπινη παρουσία. Στρατοί όλου του κόσμου όμως ήταν προοπτικές οι συσκευές της εταιρείας, μιας και τα μικρά αλλά ικανά drone της μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στο πεδίο της μάχης. Ένα τόσο μικρό drone περνά σχεδόν απαρατήρητο από εχθρικές άμπιλες, με αποτέλεσμα να προσφέρει αναγνωριστικά δεδομένα είτε στο ρωσικό είτε στο ουκρανικό στρατόπεδο. Στην ουσία δρά ως κατασκοπευτική συσκευή, αλλά ούκο λίγες φορές έχουμε δει να τα εξοπλίζουν και με εκρητικό υλικό, κάνοντας αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πραγματικά όπλα. Πρόσφατα κιόλας, ένας Ρώσος στρατηγός είπε πως συγκεκριμένα το DJI Mavic έχει γίνει το σύμβολο του σύγχρονου πολέμου, μιας και είναι μια φθηνή και πολύ διαδεδομένη λύση εναέρειας κατασκοπίας, ειδικά στον ενεξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία. Η DJI Mavic ανακοίνωσε πως ουδέποτε έχει πουλήσει η ίδια προϊόν της για στρατιωτική χρήση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.